πρόσκυψε η ψυχή μας. Ευχαριστώ τον Κύριο με την καρδιά μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας αυτό το βραδινό. Είναι πραγματικά ευλογία Θεού να βρισκόμαστε πάλι εδώ, στην εκκλησία που λάβαμε ευλογίες και οδηγία, ώστε να είμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο θέλημα του Θεού και εκεί που θέλει ο Θεός να είμαστε. Μας δίνει μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ. Βέβαια, βλέπουμε καινούργια πρόσωπα και αυτό μας δίνει μεγαλύτερη χαρά, γιατί βλέπουμε το έργο του Θεού να αυξάνει. Βλέπουμε μια εκκλησία με την παρουσία του Θεού να οδηγείται προς τον ουρανό και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά και κουράγιο. Διότι αυτό που λαμβάνετε εσείς εδώ δεν το έχουμε όλοι, δεν το έχουν όλοι. Εμείς είμαστε μια πολύ μικρή εκκλησία στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Και αυτά που βλέπουμε εδώ έχουμε μείνει έκπληκτοι. Διότι μια εκκλησία που εκφράζει αγάπη, όχι μόνο με λόγο, αλλά και με πράξεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα. Διότι εμείς, ένα από τους λόγους που ήρθαμε στην Ελλάδα είναι διότι παντρευόταν η ανιψιά μου η Φρόσο, όπως ξέρετε. Και η Αλεξία και εγώ μείναμε έκπληκτοι με πώς οργάνωσε ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου, την ομάδα γάμων που εμείς έχουμε μείνει έκπληκτοι, που δεν κάναμε απολύτως τίποτε, αλλά ήρθαμε εδώ και απολαύσαμε μια ευλογία, το γάμο της ανιψιάς μου, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για αυτή την ομάδα που ούτε καν ξέρω ποιοι είναι μες στην ομάδα. Όμως είμαι σίγουρος ο Θεός θα σε ευλογήσει πάρα πολύ, διότι είναι ένα έργο αγάπης και ένα έργο το οποίο χρειάζεται θυσία, χρειάζεται να δώσεις πολλά και ούτε δεν ξέρω αν κανένας λέει και ευχαριστώ στο τέλος. Και εγώ απλώς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν ξέρω ποιοι είσαστε, όμως νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου, διότι ήταν μια απόλαυση, μια χαρά, μια ευλογία που δεν το αξίζαμε, απλώς ένα δώρο από το Θεό, το οποίο ο Θεός το δώσε διά εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω οπωσδήποτε η ομάδα του Word of God, το οποίο, αν δεν ξέρετε, εγώ εκεί άρχισα πριν πολλά χρόνια και πολλοί άνθρωποι μπορεί να με ξενώ, διότι ο Ορφός Κορυβέζης με είχε σε μια ντουλάπα για 7 χρόνια και μετάφραζα και δεν έβλεπα κανέναν και ούτε φαντάζομαι ξέρει κανένας ποιος είμαι. Όμως αυτό το Word of God, αυτή η ομάδα δουλεύει μέρα νύχτα και νύχτα μέρα, ώστε εμείς στην άλλη άκρη του κόσμου να έχουμε το Λόγο του Θεού όποτε το χρειαζόμαστε. Και είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο μπορεί να μην το καταλαβαίνετε εσείς, διότι εσείς έχετε εκκλησία κάθε μέρα και βρισκόσαστε ανάμεσα σε αδέρφια όποτε θέλετε και όποτε μπορείτε, είναι κάτι που ζηλεύω πάρα πολύ. Όμως για μας, στην ανάγκη μας, στις χαρές μας, στις θλίψεις μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι η οδηγία μας, είναι αυτό που μας δίνει χαρά, είναι αυτό που μας δίνει δύναμη, είναι αυτό που μερικές φορές, χωρίς να μειώσω το Θεό στη ζωή μας, που μας οδηγεί πώς πρέπει να περιπατούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο από μένα και την οικογένειά μου, αλλά όλη την Εκκλησία της Αυστραλίας, την ομάδα του Word of God και τα παιδιά που δουλεύουν, τα αδέρφια μάλλον που δουλεύουν εκεί και κοπιάζουν και θυσιάζουν και δίδουν, ώστε εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού. Βέβαια, πρέπει να δώσω και τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία του Σίδνη, που ο Θεός μας πρόσθεσε εδώ τελευταία τα 3 χρόνια. Όλα τα αδέρφια ξέρουν τα πάντα για αυτήν την Εκκλησία, διότι από το Word of God ξέρουν και πού καθόσαστε, ξέρουν και τα πάντα. Τι γίνεται, ποιος παντρεύεται, ποιος δεν παντρεύεται, ποιος αυτός πνεύμα Άγιο, ποιος. Βέβαια, εσείς δεν ξέρετε τίποτα για μας, όμως εμείς ξέρουμε τα πάντα για εσάς. Και αυτή είναι χάρη του Θεού, γιατί αυτό μας ενώνει σαν ένα σώμα Χριστού. Είναι μια ευλογία, το οποία, ναι μεν, ο Θεός έρχεται σε εσάς και σας επισκέφτεται και σας ευλογεί, αλλά εμείς παίρνουμε μια μερίδα από αυτήν την ευλογία και γι' αυτό για μας είναι μεγάλη τροφή και μας δίνει δύναμη ώστε να προχωρούμε και να εξητούμε ό,τι ο Θεός έχει κάνει στην Ελλάδα, να κάνει στην Αυστραλία με τη χάρη του Θεού. Ξανά δίνω χαιρετίσματα και αγάπη από όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Σίδνη. Με τη χάρη του Θεού θα διαβάσουμε κάτι, να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού. Διαβάσουμε τη σελίδα 15, σελίδα 15, είναι το βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιο Ιωταθήτα. Σελίδα 15, βιβλίο Γέννησης, κεφάλαιο Ιωταθήτα. Και ο Λόγος του Θεού λέει: «Ήρθον δε οι δύο άγγελοι στα Σόδωμα το εσπέρας και κάθεται ο Λότ παρά την πύλη των Σοδόμων. Ήρθον δε ο Λότ εσηκώθε η συνάντηση αυτών και προσκύνησε επί προσώπου έως εδάφος. Και είπεν ιδού Κύριε,
Κύριε μου, κλείνατε παρακαλώ προς την οικία του δούλου σας και διανεκτηρεύσατε και πλύνατε τους πόδες σας και σηκωθέτες πρωί θέλετε η πάγη συνοδό σας. Ιδέα είπον ουχή, αλλά την πλατεία θέλω με διακτηνεύσει, αφού δε βίασαν αυτούς πολλοί, εξέκλειναν προς αυτόν και εσύ ήρθαν στην οικία αυτού και έπαινε σε αυτούς συμπόσεων και έψησαν άζημα και έφαγον. Πριν δε κοιμηθώσουν οι άντρες της πόλης, οι άντρες του Σόδων περικυκλώσαν την οικία, νέοι και γέροντες, άπασολώς όπου παταχώθεν και έκραξαν προς τον Λότ και έλεγαν προς αυτόν, «Πού είναι οι άντρες, οι εισερθόντες προς σε τη νύχτα, εκβάλλουν αυτούς προς εμάς για να γνωρίσουμε αυτούς». Έξιζε δε ο Λότ προς αυτούς εις το πρόθυρον και έκλεισε τη θύρα ο πίσω αυτού και είπε, «Μη αδερφή μου, μη πράτε τούτο κακό, ιδού έχω δύο θυγατέρες, είτε δεν γνωρίσαν άντρα. Να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω και κάμπτε αυτάς, όπως φανεί σε εσάς αρεστών, μόνο εις τους άντρες τούτους, μην πράξετε ουδέν, επειδή δια τούτο εις ήρθον υπό την σκιά της στέγης μου». Ο δε είπον φύγει από εκεί και είπον, ούτως ήρθε να παρικήσει και θέλει να γίνει και κριτής, τώρα θέλω να με κακοποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους. Και εκβίασαν τον άνθρωπο του Λότ κάθε υπερβολή και πλησίασαν για να συντρίψουν τη θύρα. Εκτινώντας δε οι άντρες στα σχήρας αυτών, έστειλαν τον Λότ προς αυτούς στην οικία και έκλεισαν τη θύρα. Τους δε τους ανθρώπους, τους όντρους εις τη θύρα της οικίας. Εκτύπησαν με αορασία από μικρό έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητώντας τη θύρα. Και είπαν οι άντρες προς τον Λότ, «Έχεις εδώ άλλα τεινά, γαμβρώνει γιους, θυγατέρες, ή τον άλλον έχεις την πόλη. Εξάγει αυτόν εκ του τόπου, διότι εμείς καταστρέφουμε τον τόπο τούτο, επειδή η κραυγή αυτών εμεγαλύνεν ενώπιον του Κυρίου και απέστρεν ημάς ο Κυρίος να καταστρέψουν αυτόν». Εξήθεν λοιπόν ο Λότ και λάλεσε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λαβώσει τις θυγατρίες αυτού και είπε, «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ το τόπο τούτο, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη, αλλά εφάνει εις τους γαμβρούς αυτούς ως αστεριοζόμενος». Και όταν έγινε αυγή, εβίαζαν οι Άγγλοι του Λότ, λέγοντας, «Σηκώθητε, λάβει τη γυναίκα σου και τας δύο σου θυγατρίες, τας ευρισκόμενες εδώ, για να μην συναπολέσθεις εσύ και την ανομία εν διανομία της πόλεως. Επειδή δε βράδυνε οι άντες, πιάστον την χείρα αυτού και τη χείρα της γυναικός αυτού και τις χείρες των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίστε αυτόν ο Κύριος, εξήγαγεν αυτόν και σε αυτόν έξω της πόλεως. Και όταν εξήγαγεν αυτούς έξω, είπε ο Κύριος, διασώσον τη ζωή σου, μη περιβλέψεις ο πίσω και μη σταθείς καθόλου την περίχωρον, διαστώθητη εις το όρος για να μη απολεσθείς. Και είπε ο Λό προς αυτούς, μη παρακαλώ Κύριε, ιδού ο δούλος σου ευρύ και χάρη ενώπιόν σου και μεγαλύνες το έλεό σου, το οποίο έκαμνες προς εμέ, φύλα τον τη ζωή μου, αλλά και εγώ θέλω δυνηθεί να διασωστώ εις το όρος, μήπως με προφθάσει το κακό και αποθάνω. Ιδού παρακαλώ, η πόλη αυτή είναι πλησίων, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά εκεί και είναι μικρά, εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου. Κύριε προς αυτόν ο Κύριος, ιδού εις επίκουσα σου και στο πράγμα τούτο, να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας λάλησες, τάχνον διασώτε εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάνω ουδέν έως σου φτάσεις εκεί. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγό. Ο ήλιος ανετέλει επί τη γη, ότι ο Λόρης ήρθε εις Σιγό. Και έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδωμα και τα Γόμορα θείων και πήρε παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτης και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλλά η γήνη αυτού περιβλέψασα, ο πίσω αυτού έγινε στήλη άλατος, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Αλληλούια. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο, τον Λότ, ο οποίος δεν είχε μια ιδιαίτερη επαγγελία από τον Θεό. Δεν είχε κάποια υπόσχεση από τον Θεό, αλλά ακολούθησε το θείο του, το Αβραάμ. Ένας άντρας που είχε υπόσχεση, ένας άντρας που είχε επαγγελία και ένας άντρας που ο Θεός είχε ένα μέγα έργο να κάνει με αυτόν. Ο Λότ ακολούθησε και χάρη του Αβραάμ απέκτησε ευλογία από τον Θεό. Χάρη του Αβραάμ είδε το Θεό δυνατό. Χάρη του Αβραάμ είδε πράγματα που πιθανόν δεν θα έβλεπε αν έμεινε εκεί που ήταν. Όμως ο Λότ ευλογήθηκε. Και μέσα σε αυτήν την ευλογία, χάρη του Αβραάμ, έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Έπρεπε δηλαδή να εκλέξει πού να υπάγει. Καθώς είχαν πρόβλημα τα ποίμια του Αβραάμ με το ποίμιο του Λότ. Η ευλογία δηλαδή τους έφερε σε μία θέση
που έπρεπε να κάνω μια εκλογή. Έπρεπε κάτι να γίνει. Και ο Λότ έκλεξε κατά αυτό που έβλεπε. Ο λόγος του Θεού λέει ότι υψώσε ο Λότος οφθαλμούς αυτού και, πάσαν, και είδε πάσα τα περίχωρα του Ορδάνου και πότιζαν όλοι, όλοι του να καταστρέψει ο Κύριος το Σόδομα και το Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει εις τη Σιγόρ. Δηλαδή, ο Λότ δεν ζήτησε οδηγία, αλλά βάσει αυτό που έβλεπε, έκανε την επιλογή του. Και είναι ένα φοβερό μάθημα για μας σήμερα. Πώς ό,τι γυαλίζει, ό,τι φαίνεται όμορφο στα μάτια μας ή ό,τι μας αρέσει, δεν σημαίνει ότι είναι το θέλημα του Θεού. Και όπως βλέπουμε εδώ, μπορεί να είναι ο λόγος ο οποίος εγώ θα βρεθώ σε μια θέση που θα χάσω όσα έχω, όσα δηλαδή μου έδωσε ο Θεός. Και βλέπουμε τον Λότ να παίρνει την απόφαση βάσει αυτό που έβλεπε και να στείνει τη σκηνή του έξω από το Σόδομα και το Γόμορα. Μετά βλέπουμε να αποχωράει πιο μέσα και μετά βλέπουμε στα προηγούμενα στα κεφάλαια μετά ότι έγινε πόλεμος μεταξύ των πέντε βασιλιών και των τέσσερων βασιλιών και ο Λότ βρέθηκε εχμάλωτος. Τα είχα σε όλα. Δηλαδή, ο Θεός έδωσε στο Λότ μια προειδοποίηση. Λότ, εκεί που είσαι, δεν είναι καλό να είσαι. Εκεί που είσαι, μπορεί να τα χάσεις όλα. Εκεί που είσαι, στα Σόδομα και στα Γόμορα, δεν θα τα βγάλεις πέρα. Μα λόγος του Θεού λέει ότι ο Λότ βασάνιζε τη δική αυτού ψυχή. Ήτανε δίκαιος μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα. Όμως πώς ήταν η γυναίκα του και πώς ήταν οι κόρες του. Μερικές φορές νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί. Μερικές φορές νομίζουμε επειδή ο Θεός μας έχει ευλογήσει, αυτό μας δίνει την εξουσία να επιλέγουμε εμείς. Νομίζουμε ότι έχουμε δύναμη και νομίζουμε ξέρουμε αρκετά ώστε να εκλέγουμε την οδό που πρέπει να περπατήσουμε. Όμως αλήθεια είναι όσο μας ευλογεί ο Θεός θα πρέπει πιο πολύ να ταπεινόμαστε και να είμαστε στα πόδια του Θεού και να εξητάμε όχι μόνο οδηγία που να πάμε όμως και οδηγία πώς να χειριστούμε την ευλογία που μας έδωσε ο Θεός. Διότι η ευλογία πολλές φορές μπορεί να μας φέρει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Και πόσες φορές έχουμε ακούσει και έχω ακούσει ανθρώπους που λένε «Ξέρω τι κάνω, μπορώ, εμένα η αμαρτία δεν με πειράζει, ξέρω να το χειριστώ». Και μπορεί και ο Λότ να λέγει τα ίδια. Δεν είδε την προειδοποίηση του Θεού στη ζωή του, τα χάσες όλα. Ήσουν εχμάλωτος. Ο Αβραάμ έπρεπε να έρθει να σε σώσει. Αλλά πήγε πάλι στα Σόδομα και στο Γόμορα. Και η αλήθεια είναι, η επιλογή που κάνω σήμερα ορίζει την ευλογία του αύριο για μένα. Αυτό που επιλέγω, και μπορεί να είναι οτιδήποτε, τη δουλειά που θα κάνω, ποιο θα παντρευτώ, ποιο δρόμο θα εκλέξω, ποια εκκλησία θα πάω, θα μου ορίσει το μέλλον μου. Και όχι μόνο το δικό μου μέλλον, αλλά το μέλλον της γυναίκας μου, το μέλλον των παιδιών μου, το μέλλον του περιβάλλον μου. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη θέση της εξήτησης. Κύριε, δεν ξέρω, ποτέ δεν ήξερα, οδήγησέ με. Τι θέλεις να κάνω, πού θέλεις να πάω. Και το ερώτημα απόψε είναι, σήμερα πού είμαι και ποιος μου διδάσκει, ποιος έχει επιρροή απάνω μου, ποιος με μορφώνει και αν είμαι εκεί που θέλει ο Θεός να είμαι. Ο Λότ το βλέπουμε εδώ έξω από την πύλη. Και το λυπάμαι το Λότ. Και το αναρωτιέμαι πάντα στην προσευχή, λέγα, Κύριε, γιατί ήταν έξω από την πύλη.
Γιατί δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο και στον χώρο, μέσα στις δουλειές του, με τη γυναίκα του, με τις κόρες του? Γιατί ήταν έξω εκεί, τι περίμενε? Ήταν λες και είχε μια νοσταλγία. Μια νοσταλγία την παρουσία του Θεού. Πώς ήμουνα με το Αβραάμ? Πώς ήμουνα στην ευλογία του Θεού? Πώς ήμουνα κάποτε και τι έβλεπα? Και τώρα βλέπω την αμαρτία, βλέπω τη γυναίκα μου μακριά, οι κόρες μου να παντρεύονται άνθρωποι μέσα από τα Σόδομα και στα Γόμορα και δεν βλέπω φως στο μέλλον. Εγκλωβίστηκα. Είμαι δέσμιος γιατί επέλεξα λάθος. Και είναι πολύ πιο εύκολο να ζητήσω τώρα οδηγία Θεού και ο Θεός να μου τη δώσει, παρά να κλέξω λάθος και να είμαι σε μια κατάσταση. Είναι πολύ πιο δύσκολο τότε να βγω από αυτή την κατάσταση, γιατί έχω δεθεί, με έχει απορροφήσει το περιβάλλον, τα παιδιά μου έχουν μπλέξει, η γυναίκα μου έχει μπλέξει, πώς θα βγω? Και ο Λότ βρίσκεται στην πύλη και αναρωτιέται, πώς μπορώ να βγω από αυτή την κατάσταση, ποιος μπορεί να με σώσει τώρα? Και δόξα στον Θεό, διότι ο Θεός που είναι αγάπη, ο Θεός που είναι δίκαιος, και χάρη του Αβραάμ που ήταν φίλος του Θεού, ο Λότ τώρα θα βρει χάρη και θα δει το χέρι του Θεού, θα δει το Θεό σαν σωτήρα μέσα στη ζωή του. Και μ' αρέσει, όταν ήρθαν οι άγγελοι, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Λότ είναι έπεσε μπρούματα, γνώρισε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβε την παρουσία του Θεού, αυτό που ποθούσε στην καρδιά του επιτέλους είναι μπροστά του, και βίασε αυτούς να μείνει μαζί τους. Μείνε εδώ, κάτσε μαζί μου μία βραδιά να νιώσω αυτό που ένιωθα με τον Αβραάμ, να νιώσω την παρουσία του Θεού, μία παρηγοριά, ένα λόγο, να νιώσω Θεό, να νιώσω ουρανό. Και νιώθω μέσα στην καρδιά μου αυτή την εξήτηση του Λότ. Πόσο πολύ το ήθελε, πόσο πολύ το θέλει. Και πόσες φορές ο Θεός να επιτρέπει να περνάμε έρημο και να εξητούμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, να κράζουμε γιατί θέλουμε τον ουρανό. Εμείς που έχουμε γίνει παιδιά Θεού, που έχουμε γευτεί το Θεό, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι στον κόσμο. Ο Λότ ήξερε τον Θεό, όμως είχε και τα Σόδομα στη ζωή του. Δεν μπορούσε να χαρεί τον Θεό και δεν μπορούσε να χαρεί τα Σόδομα. Δεν μπορούσε. Και βασάνιζε τη δικαία αυτού ψυχή. Μια ζωή άσκημη, μια ζωή καταστροφική, γιατί από μία επιλογή, μία επιλογή. Πόσο δύσκολο θα ήτανε να πέσει στα γόνατα τότε και να εξητήσει, Κύριε, πες μου πού θέλεις να πάω με την οικογένειά μου, πες μου εσύ, δεν θα κουνήσω ούτε ένα βήμα αν μου πεις εσύ. Όμως δεν το έκανε. Έκανε αυτό που του άρεσε. Και ο Θεός να μας φυλάξει από τα πράγματα που μας αρέσουν, από τα πράγματα που ο κόσμος και ο πονηρός τα γυαλίζει και τα φέρνει μέσα στην καρδιά μας και καρποφορούν. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ότι εκεί θέλει ο Θεός να πάμε, αυτό θέλει ο Θεός να κάνουμε. Αλλά πόσο μακριά είμαστε και πόσο μακριά μπορεί να μας πάρει από τη χάρη του Θεού και από το σχέδιο του Θεού που έχει ο Θεός για μας. Και όλοι γνωρίζουμε και πόσες φορές έχει ακουστεί από αυτόν τον άμβονα ότι ο Θεός έχει ένα τέλειο σχέδιο για μας. Τέλειο! Αλλά εμείς πρέπει
να υποταχθούμε στον Θεό μας και να δεχθούμε ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας. Ότι ο Θεός έχει φωνή και θέλει να ακουστεί στη ζωή μας. Ότι ο Θεός θέλει να μας οδηγεί και ότι ο Θεός θέλει να είναι ο ποιμένας μας. Πρόσφατα διαβάζω ένα δάφιο το οποίο μου έχει μείνει στην καρδιά και να ρωτιέμαι αν είμαι εκεί που θέλει ο Θεός να είμαι. Είναι η επιστολή προς τον Τίτον γάμα 11 και λέει «Διότι εφανερώθη η χάρη του Θεού η σωτήριος εις πάντως τους ανθρώπους. Διδάσκουσα εμάς να νηθούμε την ασέβεια». Και όλοι μας έχουμε δεχθεί τη θαυμάσια χάρη του Θεού. Όλοι μας, τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία. Και τώρα αυτή η χάρη που μας έφερε εδώ θα πρέπει να είναι ενεργή στη ζωή μας και να μας διδάσκει. Τι? Να αρνηθούμε την ασέβεια. Να αρνηθούμε ό,τι υπάρχει στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας, που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κάτι που δεν έκανε ο Λότ. Δεν άφησε, και ακόμη δεν την είχε, εμείς την έχουμε, να αφήνουμε τη χάρη του Θεού μας διδάσκει καθημερινώς. Και πώς ξέρω ότι είμαι μέσα στις χάρες του Θεού, διότι με διδάσκει να απορρίπτω ό,τι είναι ασεβής, ό,τι είναι βρώμικο, ό,τι δεν είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και να νομίζω και να μην νομίζω ότι μπορώ μόνος μου. Εντάξει, σιγά, υπερβολές, φανητικά πράγματα. Να αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και εμείς στην Αυστραλία αυτός είναι ο πολεμός μας. Οι δασκαλίες της κοσμικότητας. Άνθρωποι μπλεγμένοι μέσα στον κόσμο, μέσα στην αμαρτία και να λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Να είναι μέσα στη σαρκολατρία και να λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Και να θέλει αυτό το πνεύμα που το έχουν σφραγίσει ελευθερία να εισέρθει μέσα μας, να θέλει να μας μπερδέψει και να λένε «Α, είστε νομικοί, α, εσείς κρατάτε το Λόγο του Θεού κατά γράμμα, εσείς κάνετε, βάζετε βάρος στους ανθρώπους». Όμως η χάρη του Θεού αυτό μας διδάσκει. Να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες. Δεν με νοιάζει ο κόσμος. Δεν θέλω ο κόσμος να έχει δύναμη απάνω μου. Δεν θέλω να επιθυμώ τα πράγματα του κόσμου. Θέλω να διαφέρω, να είμαι διαφορετικός από τον κόσμο και θέλω να φαίνεται. Αυτό αρέσει στον Θεό και αυτό δείχνει ότι έχω τη χάρη του Θεού στη ζωή μου. Όχι να μοιάζω με τον κόσμο, όχι να προσπαθώ να ακολουθώ το τρέν του κόσμου και ό,τι είναι στη μόδα αύριο, αλλά να λέω με τη χάρη του Θεού, «Κύριε, δίδαξέ με, πώς θέλεις να ντύνομαι, πώς θέλεις να φέρνομαι, πώς θέλεις να μιλάω, τι θέλεις να υπάρχει μέσα στη ζωή μου, ποιος θέλεις να με μορφώνει και ποιος με μορφώνει, ποιος με μορφώνει, ποιον επιτρέπω να με μορφώνει εμένα, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, ποιον, το Λόγο του Θεού, οι συναδέρφοι μου, ο κόσμος, τι λέει η τηλεόραση, τι λένε τα προοδικά, τι λέει το ίντερνετ, ποιος με μορφώνει, ποιος με διδάσκει, πώς πρέπει να περιπατώ, τι πρέπει να απορρίπτω στη ζωή μου, ποιος με μορφώνει, με μορφώνει τώρα. Και είναι ένα εύλογο ερώτημα, διότι μερικές φορές μπλεκόμαστε στις δουλειές μας και πρέπει με ιδεολογίες και λέμε μήπως, ίσως. Όμως μετά έχετε η χάρη του Θεού και σου λέει απόρριψε αυτό. Δεν είναι από το Θεό. Απόρριψε εκείνο.
θα σε σκοτώσει πνευματικά, θα σου αφαιρέσει τη χάρη του Θεού. Και να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίος, ευσεβός το παρόντι αιώνι. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Ναι, διαφορετικοί. Μα δείχνουνε το παιδί σου με το διαφορετικοί. Δόξα στο Θεό. Θέλω να ζήσω ευσεβώς εν Χριστώ. Θα διωχτώ. Θα διωχτώ. Και το παιδί μου θα διωχτεί. Και η γυναίκα μου θα διωχτεί. Αυτό το καιρό υπάρχει ένα φρόνημα, το οποίο οι γονείς, ναι, κρατούμε το Λόγο του Θεού, όμως όχι στο παιδί. Ναι, κρατούμε το Λόγο του Θεού, κρατούμε την σεμνότητα, αλλά όχι το παιδί. Μην πιέσουμε το παιδί. Κάπως έτσι θα έκανε και ο Λότ. Δικαίως, εγώ κρατώ την ακυρότητά μου, όμως δεν πειράζει, οι κόρες μου ας πάρουν παιδιά από το Σόδομα και στο Γόμορα. Εγώ δικαίως κρατώ αυτό που ήξερα, ας η γυναίκα μου ας μπλακεί μέσα στο Σόδομα και στο Γόμορα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Θυμάμαι ένας ποιμένας κάποτε έλεγε, δεν κάναμε παιδιά για τη φωτιά. Δεν μας έδωσε ο Θεός παιδιά για την κόλαση. Μας έδωσε παιδιά για τον ουρανό. Μας έδωσε παιδιά να τα φέρουμε στον ουρανό με τη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο για μένα και άλλο Ευαγγέλιο για το παιδί μου. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Και από αυτό θέλω να σας πω μια μικρή ομολογία. Τόσα χρόνια στην Αυστραλία έχω ακούσει πάρα πολλά. Μπορώ να γράψω βιβλίο και μπορεί να το γράψω, το γυράσω. Και ένα πράγμα που μου λένε πάρα πολύ, καλοπροαίρετα, ότι ο Λόγος του Θεού, η Εκκλησία, όπως είναι στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί στην Αυστραλία. Είναι άλλη κουλτούρα, άλλος λαός, δεν πρόκειται ποτέ. Και είναι κάτι που δεν μπορούσα ποτέ να το χωνέψω. Πώς είναι δυνατόν? Άλλος Θεός στην Ελλάδα, άλλος Θεός στην Αυστραλία. Πώς είναι δυνατόν? Και θα θυμάμαι μία μέρα, Δευτέρα, δεν ξεχάσω ποτέ αυτήν την ημέρα. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος. Πάρα πολύ. Με διάφορες συζητήσεις, διδασκαλίες. Και μπαίνουμε στο αυτοκίνητο με τη γυναίκα μου, το παιδί μου. Δάκρυα πέφτουν κάτω στο μάγουλό μου. Και είπα και οδηγούσα. 10, 20, 30, 40, 50 χιλιόμετρα. 60, 70, 100, 110 χιλιόμετρα. Ο γιος μου, ο Τζέιμι, πίσω λέει, πού πάμε μπαμπά? Λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όμως κάτι μου οδηγούσε. Και πήγα σε ένα στενό και πάρκαρα. Και λέω, στο Σίδνη. Και λέω, Θεέ μου, δεν υπάρχει λαός εδώ. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει το λόγο σου κατά πάντα. Ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει πια σε όλη αυτή τη γη, αυτή τη μεγάλη Ήπειρο, τόσους εκατομμύριους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μια καρδιά που θέλει να κάνει το λόγο σου. Τα έβγαλα, τα είπα, επέστρεψα σπίτι. Μετά δύο μέρες, ένα τηλεφώνημα. Αδερφή μας Αγγελική, όπως την ξέρετε πολύ, μου λέει, ένας αδερφός και θέλει να σε γνωρίσει. Είμαι στις μαύρες μου, λέω, χαίρομαι πολύ. Τέλος πάντων, λέω, το όνομά του, μπλα μπλα, το τηλέφωνο. Τον παίρνω τηλέφωνο, ναι, αδερφέ μου. Γιατί, και την έχουμε ακούσει έτσι. Λέω, ποια εκκλησία είσαι? Λέω, καλά τώρα, φάγαμε καλά. Θα μου πει άλλα ντάλα, άλλα ντάλα, διδασκαλίες. Τέλος πάντων, λέει, να βρεθούμε το ένα το άλλο. Οδηγάμε την επόμενη μέρα, νομίζω ήταν Σάββατο. Παίρνω στο αμάξι με ο οικογενειακός, κατεβαίνουμε κάτω, γνωρίζουμε τον αδερφό. Πήραμε σε ένα μεγάλο πάρκο εκεί. Βάζουμε τις γραφές και αρχίζουμε και μιλάμε το Λόγο του Θεού. Και άρχισα αμέσως από το πείμα χαμησημεία. Φούστα, μαντήλι, βαψίματα μαλλιών. Έτσι να τελειώνει η υπόθεση, δεν ήθελα να πω σε άλλα πράγματα. Λέω μπαμ, 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 μπαμ. Ο αδερφός, έτσι είναι. Έτσι είναι, μου λέει. Αυτή είναι αλήθεια. Το κοίταγα καλά, το πίστευα. Λέω καλά. Άντε, γεια, φεύγουμε. Μετά με παίρνει τηλέφωνο ξανά να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να φέρω τον αδερφό μου. Λες, δεν πίστευα τίποτα. Πάμε ξανά εκεί, στη μελέτη και στο πάρκο, όμορφα πουλάκια, το ένα το άλλο. Αρχίσα. Δεύτερο παντρεμένο, το ένα το άλλο. Ξέρεις, όλα αυτά που τα αποφεύγουμε συνήθως τα βάζα μπροστά να τελειώνει η υπόθεση. Ήταν και πολλά χιλιόμετρα που έκανα. Να τελειώνει. Και ο αδερφός του, εκεί, αυτή είναι αλήθεια, και δόξα τον Κύριο και αυτά.
Τέλος πάντων, τα λέω στα αδέρφια, λέω, πάμε πίσω στο σπίτι σας. Και πάμε πίσω στο σπίτι τους. Δεν μπορούσα να κάνω στη μελέτη στο σπίτι τους, γιατί η μάνα τους δεν είναι πιστή. Και όπως πάνε πίσω, βλέπω ότι μένανε εκεί που εγώ έκανα την προσευχή. Δηλαδή εκεί που είχα παρκάρει έξω και είπα, κύριε, δεν υπάρχει ένας, εκεί ήτανε τα αδέρφια. Εκεί μένανε. Λέω, Θεέ μου, τι κάνεις. Μέσα στη θλίψη μας, μέσα στο μπέρδεμά μας, έρχεται ο Θεός και λέει, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Πέρασε μία εβδομάδα, παίρνω ένα τηλεφώνημα. Μου λέει, γεια σας, είμαι μία ψυχή. Βασικά δεν πήρε η ίδια ψυχή, πήρε η αδερφή της. Μην τυχόν δεν ήξερα ελληνικά, μιλάγαμε αγγλικά. Είμαι μία ψυχή και ήρθα από την Ελλάδα. Δεν έχω βαφτιστεί τίποτε. Θέλω να έχουμε στην εκκλησία. Τέλος πάντων, πού είσαι, Σύρνη, ξανά μιλάμε στο αυτοκίνητο, άλλα 110 χιλιόμετρα, πάμε πάνω. Του πάμε σε ένα McDonald's και μου λέει ένα πολύ ωραίο όνειρο. Μου λέει, είδα ύπνιο, είμαι από την Πάτρα, είδα ένα ύπνιο ότι ο Θεός μου λέει να πάω στην Αυστραλία, όμως θα πάω σε μια εκκλησία που είναι ακριβώς τη διδασκαλία που είναι η εκκλησία της Πάτρας και η εκκλησία της Ελλάδος. Ακριβώς! Μίλησα με την αδερφή και μετά άρχισε το έργο στο Σίδνη. Η αδερφή Αγγελική, όπως ξέρατε, όταν ήρθε εδώ, άλλαξε όλη η ζωή της. Ήθελε το σπίτι της να γίνει σαν τα σπίτια σας, ανοιχτά με αδέλφια. Και είχε κάνει κάτι. Διαπίστεως τον ήρθε στην καρδιά της. Πήγε και έβαλε κοινούνια πατώματα στο σπίτι της. Έβλεπε ο γιατί μέσα, έβαψαν όλο το σπίτι. Και εδώ θα γίνει η εκκλησία. Και με τη χάρη του Θεού, μαζέψαμε τα δύο αδέρφια, τον Τζον και τον Κρις. Κακούνε τώρα, γεια. Ακουμέσαμε και την Έφη και την Αγγελική και στο σπίτι της άρχισε η πρώτη συνάθρηση στο Σίδνη το 2012 το Νοέμβρη, με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι δυνατός. Ο Θεός είναι εκεί όταν εμείς το εξητήσουμε και θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος Του. Όταν εμείς τιμάμε το Λόγο Του, ναι, θα έχουμε διωγμό, ναι, θα μείνουμε μόνοι, ναι, θα δοκιμαστούμε σε αυτό, όμως ο Θεός είναι πιστός και θα έρθει. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι η Έφη μετά έλαβε Πνεύμα Άγιο, μετά λάβανε τα δύο αγόρια λάβανε Πνεύμα Άγιο. Αυτό το σπίτι έπεσε φωτιά του ουρανού, βαφτίστηκε έφυγε στην πισίνα της Αγγελικής. Μετά ήρθε η αδερφή της Έφης, άκουσε τον Λόγο του Θεού, αναγεννήθηκε, ήθελε να κάνει τον Λόγο του Θεού, βαφτίστηκε αυτή στην πισίνα της Αγγελικής. Και μετά από μερικούς μήνες, πήρε τηλέφωνο τον αδερφό Γιώργο και του λέω, είναι ώρα να πάμε σε αίθουσα. Και μου λέει, κάνε ένα αίτημα. Όρισε ένα αριθμό και όταν γίνεται αυτό το αριθμό, να μπείτε στην αίθουσα. Προσευχήθηκα, λέω, είμαστε τόσοι, έκανα μαθηματικά, να μην βάλω και πολλά, ήταν καλό να πήγαμε σε αίθουσα, ήταν και μακριά για τα άλλα αδέλφια. Και τέλος πάντων, προσευχήθηκα και λέω, κύριε, άμα γίνουμε 15, ήμασταν 12, αν γίνουμε 15, εσύ κύριε, να φανερώσει να μπούμε σε αίθουσα. Και το 2013, τον Ιούλιο, να και ο Ντίνος και η Στέση και η Ανούλα. Και ήρθαν οι τρεις και γίναμε 15 με τη χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Ο Θεός κάνει θαυμάσια. Το μόνο που θέλει από μας είναι ο Λόγος Του. Μη συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει τίποτε να μας προσφέρει, μόνο να μας ξεγελάσει και να μας ξεφτυλίσει. Ο Λότ εδώ μόνος έμεινε. Η γυναίκα του, όταν ήταν να ετοιμάσει φαγητό για τους δύο επισκέπτες, η γυναίκα του δεν ήταν εκεί. Στα προηγούμενα κεφάλαια βλέπουμε η Σάρα ετοίμασε το φαγητό. Όμως εδώ ο Λότ ετοίμασε το φαγητό του επισκέπτης. Πού ήταν η Λότενα, πού ήταν η γυναίκα του Λότ, βαθιά μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Την έχασε. Πού ήταν οι κόρες του, βαθιά δεμένοι στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι όταν πήγε στους γαμπρούς
και λέει «Φεύγουμε, πρέπει να φύγουμε». Οι γαμπροί το κοιτάγανε, λες λέει, και αστευότανε. Και αυτό είναι η χειρότερη μαρτυρία που μπορούμε να δώσουμε σαν χριστιανοί. Οι άνθρωποι να μην νομίζουμε ότι είμαστε σοβαροί στην πίστη μας, διότι έχουμε συμβιβαστεί με τον κόσμο. Αν εσύ είσαι χριστιανός, τι κάνεις στα Σόδωμα και στα Γόμαρα? Αν εσύ πιστεύεις τον Θεό, γιατί βρίσκεσαι εδώ? Και είναι εύλογο ερώτημα και ειλικρινής ερώτημα που μπορεί κάποιος να μας κάνει. Αν εσύ είσαι παιδί του Θεού, γιατί λες ψέματα? Αν εσύ είσαι παιδί του Θεού, κόρη του Θεού, γιατί είσαι ντυμένη έτσι? Αν εσύ είσαι παιδί του Θεού, γιατί δεν είσαι εκεί που είναι η παρουσία του Θεού? Και είναι πολύ εύκολο να τα βάζουμε το λότο κακομοίρη, όμως είναι ωραία μαθήματα για μας, διότι ο Λότ δεν είχε Χριστό, ο Λότ δεν είχε ένα μεσίτη, όμως εμείς έχουμε. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, τα πάντα. Και σας εδώ λίγο περισσότερο, διότι έχετε αυτό το παράδεισο. Πού να πάω, νιώθω θλίψη, στην εκκλησία, Πού να πάω, δεν νιώθω καλά, στην προσευχή. Πού να πάω, νιώθω μόνο, στην νεολαία. Έχω πρόβλημα, στο πρεσβύτερο. Θέλω αυτό, στον ποιμένα. Ευλογία Θεού. Τίποτε. Και αλήθεια είναι, όταν είμαστε εν Χριστώ, δεν μας λείπει τίποτε. Τίποτα, δεν μας στερεί τίποτα ο Θεός. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αν εγώ νιώθω ελλιπής, καλό είναι να κοιτάξω πού βρίσκομαι. Είναι ένα πόδι στον κόσμο, είναι ένα πόδι στον Χριστό. Μήπως εγώ κάνω, το κάνω πολύ δύσκολο ώστε ο Θεός να με ευλογήσει, να μου δώσει αυτό που έχει ετοιμάσει για μέ. Μήπως πρέπει εγώ να βγω από τα Σόδωμά μου και τα Γόμαρά μου που βρίσκομαι? Ίσως, μήπως, ή βρίσκομαι εκεί που πρέπει, αλλά επιτρέπω άλλα πράγματα να με διδάσκουν. Επιτρέπω άλλα πράγματα να με μορφώνουν. Θέλω να πω κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σαν επάγγελμα είμαι δάσκαλος και αυτόν τον καιρό κάνουμε κάποιες μελέτες και assessments για τα παιδιά. Είμαι στο δημοτικό. Και η γενιά αυτή, δυστυχώς, είναι πολύ προβληματική όσο αφορά την κοινωνικότητα και την ψυχολογία. Με φανταστείτε, έχω παιδιά 6-7 χρονών που παίρνουν ψυχοφάρμακα. Και κάνουμε συζητήσεις και μελέτες με τους γιατρούς, μαζευόμαστε εκεί, κάνουμε να δούμε τι φταίει, τι γίνεται. Και να προσέχουμε πάρα πολύ σαν γονείς, και αυτό λέω και για μένα, τι επιτρέπουμε στα παιδιά μας να βλέπουν και να παίζουν. Ο διάβολος έχει πετύχει. Έχει επιτύχει να μπαίνει, να ανοίγει μία πόρτα στα σπίτια και χριστιανών και να εισβάλλει μέσα στο ψυχικό κόσμο των παιδιών μας και να τα φέρνει τα πάνω κάτω. Θέλει πολύ προσοχή και προσευχή. Τι επιτρέπουμε τα παιδιά μας να βλέπουν? Οι μελέτες που κάναμε τώρα δείχνουν, ξεχωρίζουν τα παιδιά που παίζουν video games και τα παιδιά που δεν παίζουν. Η αγριάδα, η μη υπακοή, τα νεύρα, η τσαντίλα, ο ψυχικός του κόσμος έχει ταράζεται. Είναι μικρά παιδιά. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε τι αφήνουμε μέσα στα σπίτια μας. Είναι τελευταίος καιρός. Μη αφήνουμε τόπο στον εχθρό και μη νομίζουμε, μη έχουμε εμπιστοσύνη με αυτό που γράφει το πακέτο, ότι είναι εντάξει για παιδιά, είναι εντάξει αυτή την ηλικία. Δεν είναι εντάξει για παιδιά του Θεού, αυτό είναι σίγουρο. Και να προσέχουμε όλα μέσα από το φίλτρο του Λόγου του Θεού. Τι είναι σεμνά, τι είναι δίκαια, αυτό να κάνουν τα παιδιά μας. Αυτό να βλέπουν τα παιδιά μας. Όμως ό,τι έχει έργο σαρκός μέσα, ό,τι έχει πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με το Θεό, μη αφήνουμε τα παιδιά μας ελεύθερα. Διότι γίνονται ευάλωτα μέσα στα χέρια του κόσμου και τολμώ να πω και του πονηρού.
ο Θεός να μας φυλάξει τι αφήνουμε μέσα στο σπίτι μας. Ο Λότ τα έχασε όλα. Ο Λότ βασάνιζε μεν τη δική αυτού ψυχή, όμως δεν πρόσεξε την οικογένειά του. Σαν άντρες, σαν πατέρες, είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε την οικογένειά μας. Πρώτο και βέβαια τον εαυτό μας, τον αγιασμό μας, να έχουμε τη φωνή του Θεού στη ζωή μας και προπάντων την οικογένειά μας. Ο Θεός μας έδωσε ένα όμορφο δώρο και είμαστε υποχρεωμένοι από τον Θεό, τολμώ να πω, να ζούμε άγιοι και καθαροί μέσα στην αγάπη, μέσα στον Χριστό, και να προσέχουμε. Είναι τελευταίος καιρός. Ακούμε τόσα πολλά, βλέπουμε πιο πολλά. Ο Θεός να μας φυλάξει μέχρι τέλους. Να προσέχουμε και εμείς σαν άντρες τι βλέπουμε, τι κοιτάμε. Τελευταία διάβασα ότι ο κόσμος, ο πονηρός, έχει κατεφέρει τον άντρα να το κάνει αιώνιο έφηβο. Και τι σημαίνει αυτό? Βλέπεις άντρες 30-40 χρονών να σκολάνε τις δουλειές τους και να κάθονται μπροστά σε ένα κομπιούτερ και να παίζουν video games και να πάνε για ύπνο. Τι γινόταν αυτό πριν 20 χρόνια? Τώρα βλέπεις 30 και 40 χρονών άντρες που θα έπρεπε να οδηγούν τις οικογένειές τους, να είναι με τα παιδιά τους, να ασχολούνται με τη γυναίκα τους, να φέρουν την οικογένειά τους στον Θεό, να αποβλακώνονται με video games, 30 και 40 ετών. Πράγματα που αν το έλεγα στον παππού μου ή στον πατέρα μου, και αυτά είναι τα σημεία των καιρών. Αλλάζει τα πάντα. Ο διάβολος ξεφτιλίζει την οικογένεια, ξεφτιλίζει τον άντρα, ξεφτιλίζει τη γυναίκα. Να προσέχουμε εμείς τα παιδιά του Θεού. Να μην αφήνουμε τέτοιες επιρροές του κόσμου. Δεν είμαστε από τον κόσμο. Είμαστε από τον Θεό. Δεν μας κάνει τίποτε, δεν μας δίνει τίποτε ο κόσμος, παρά ένας τόπος το οποίο εμείς μπορούμε να ευαγγελίζουμε το όνομα του Χριστού, να προσευχόμαστε ο Θεός να σώσει και να μας αξιώνει ο Θεός, να εργαζόμαστε γι' Αυτόν. Γι' αυτό είμαστε εδώ άλλοτε. Γιατί είμαστε στη γη, αν όχι να ευαγγελίζουμε τον κόσμο και να τους δείχνουμε ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Και οι άνθρωποι πλέον έχουν κουραστεί από τα λόγια. Θέλουν να βλέπουν. Θέλουν να δουν τον Θεό στη ζωή μου. Θέλουν να δουν τον Θεό στη ζωή σου. Θέλουν να δουν τον Θεό στα παιδιά μας. Θέλουν να βλέπουν τη διαφορά. Και αυτό είναι δικό μας μέλημα. Να είμαστε στη θέση ώστε ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό. Οι γαμπροί του Λότ το κοροϊδεύαν. Τι λες, ποιος Θεός, ποιοι άγγελοι, ποιος θα καταστρέψει? Δεν βλέπεις εδώ, μια χαρά είμαστε. Ό,τι θέλουμε έχουμε. Και μου αρέσουν που άγγλοι τραβάν το Λότ. Η αγάπη του Θεού μας βιάζει, μας πρόχνει. Με διάφορες μεθοδίες, με δοκιμασίες, με διωγμούς, ό,τι μπορεί, για να μας φέρει στη θέση ώστε να μας σώζει και να μας σώνει πάντοτε. Και μου αρέσει εκεί που λέει ο Λότ στους αγγέλους, μην πάω πιο πέρα. Ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω το δάφιο. Τι λες βρε Λότ, εδώ θα καταστρέψεις τη γη και τον κόσμο, και εσύ μου λες μην πας πιο πέρα, μην καταφτάσεις το κακό. Όμως μ' αρέσει που εκφράζει την αδυναμία του και ο Θεός συγκατεβαίνει και του κάνει το αίτημά του. Πότε? Μα πρόκειται ο Θεός να καταστρέψει, θα πέσει φωτιά εξ ουρανού, ένα σχέδιο φοβερό, και ο Θεός ασχολείται με το αίτημα του Λότ. Με πας από το βουνό που είναι μακριά. Τη φοβάμαι, μην τυχόν δεν φτάσω. Και ο Λότ εκφράζει την αδυναμία του. Και είναι ωραίο να εκφράζουμε τη δυναμία μας. Να τη λέμε στον Θεό. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε δυνατοί και πολλές φορές είμαστε και πολύ χάλια. Και αν το λέμε όμως αυτό το Θεό, ώστε ο Θεός
να μας δίνει τη δύναμη. Να έχει την ευκαιρία ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη. Να μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία ώστε να φανεί δυνατό στη ζωή μας. Και αυτό το πνεύμα αν το έχουμε και τα αδέρφια μας. Μην βάζουμε φορτία βαριά και αβάστατα και να λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, δεν το έκανες κακώς. Να βοηθάμε, ως εδώ, μετά λίγο παραπέρα και θα μας φέρει ο Θεός όλους εκεί που θέλει να είμαστε. Μια εκκλησία ευλογημένη, μια εκκλησία που σηκώνει το όνομα του Ιησού Χριστού και μια εκκλησία που θα δει το πρόσωπο του Θεού. Φωτιά έπεσε και η κυρία Λότ, η Λότενα, γύρισε πίσω. Ο φόβος μας να γυρνάμε πίσω. Ο φόβος των χριστιανών να έχω πολύ κόσμο στην καρδιά μου ώστε να μην μπορώ να κοιτώ μπροστά. Να έχω πολλά πράγματα μες στην καρδιά μου ώστε να μην μπορώ να ακολουθήσω τη διαταγή του Θεού. Κοίτα μπροστά και θα σωθείς. Κάνε μόνο αυτό και θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Δεν μπόρεσε. Και να κλείσω με τα λόγια του Ιησού Χριστού. Θυμήσου τη γυναίκα του Λότ. Και ας πόψε, ας θυμηθούμε όλοι τη γυναίκα του Λότ και να εξηδήσουμε τον Θεό να μας έχει στον τόπο που μπορεί να μας ευλογήσει και να μας φέρει σε αιώνια δόξα Του. Αμήν.